Να μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Στούμπο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σε όλες και όλους όσους παρακολουθούν τη φιλόξενη συχνότητά σας. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ. Για να πω μια πρώτη ατάκα, επειδή σας άκουγα. Ναι. Νομίζω ότι η χθεσινή αποτύπωση των δημοσκοπήσεων, αν αποδεικνύει κάτι, για να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, θυμίζοντας τη μια ιστορική φράση, και όμως κινείται το πολιτικό σκηνικό και η κοινωνία, να το πω έτσι. Γιατί πολλοί είχαν προσπαθήσει να παρουσιάσουν περίπου ως παγωμένη ή κατά βάση δεδομένη την αποτύπωση τη μέχρι τώρα. Βεβαίως, αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να κρατήσουμε, και θα το πω με πολύ έμφαση, αν μου επιτρέπετε, είναι περισσότερο και από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας η σταθερή ενίσχυση της ακροδεξιάς και στη χώρα μας, το οποίο επιμένω από το προηγούμενο φθινόπωρο, όταν πολλοί θέλησαν, προσπάθησαν να το υποτιμήσουν ή να μην το συνυπολογίσουν. Άρα το δεκαράκι που δείχνει, χοντροκομμένα το λέω, η ελληνική λύση και πέρα από αυτήν, τα άλλα ποσοστά, δεν τα αθροίζω όλα μαζί, αλλά μιλάω τώρα περισσότερο για το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, δείχνει μια σταθερή καταγραφή ενίσχυσης. Δημήτρη, από εκεί και πέρα, βέβαια το είπατε, η απώλεια της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι ήταν περίπου αναμενόμενη, γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλει να δει η ηγεσία της μια σειρά αλλεπάλληλες καθυστερήσεις ή παναχωρήσεις και, πώς να το πω έτσι, να το πω επίσης λαϊκά, όλα μαζί δεν γίνονται, και τούτο και το άλλο και το παραπέρα. Δημήτρη, για να τα δούμε ένα-ένα, σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά, βλέπουμε αυτό που λες, το δεκαράκι στην ελληνική λύση. Χθες μιλούσαμε με τον Άγγελο Σαριάτο από την Προράτα και μας έλεγε ότι υπάρχουν περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα όπου τα ποσοστά είναι ισχυρά διψήφια και ότι δείχνει και περαιτέρω ανωδική τάση. Από την άλλη πλευρά, πολιτικά, έχω ακούσει στελέχη της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, να μην δίνουν και τόσο μεγάλη σημασία στον κίνδυνο αυτό, εκτιμώντας, δίνοντας μια αίσθηση ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι μια light ακροδεξιά, εν πάση περιπτώσει, και ότι δεν συγκροτεί κίνδυνο ουσιαστικό για το πολιτικό σύστημα. Το συμμερίζεσαι αυτό? Όχι καθόλου. Θα σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Τι είπε μέσα στη Βουλή, που πέρασε περίπου στο απειρόβλητο, ο ίδιος ο κύριος Βελόπουλος, όταν είπε ότι εσείς είστε με τον Biden και τον πόλεμο και εγώ είμαι με τον Τραμπ και την ειρήνη. Ωραίο σχήμα να πει μια πολύ ακραία πολιτική που τη συνδυάζει ή προσπαθεί να τη συνδυάσει και με όσα γίνονται και πέραν του Ατλαντικού. Ο τραμπισμός έχει πολλούς επίδοξους μιμητές και από όλες τις πλευρές, ναι. Τώρα, για να δούμε λίγο την εικόνα της κυβέρνησης. Έχουμε μια φθορά 5 μονάδων μέσα σε ένα μήνα. Μπορεί η διαφορά να είναι χαοτική πάντοτε με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά βλέπουμε ένα τραύμα. Και ένα τραύμα που φέρει τη σφραγίδα και, και της τραγωδίας της διαχείρισης της απόδοσης ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη. Ένα-ένα, γιατί σωστά τα είπατε και νομίζω το προσεγγίζουμε όσο γίνεται πιο ψύχρεμα. Πράγματι, το κεντρικό ζήτημα που έχει από το φθινόπωρο ολοκληρωμένα η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, όλοι μας, είναι το ζήτημα της αδιφάγου ακρίβειας. Αδιφάγου κυρίως για τους μεσαίους και τους χαμηλούς, όποιοι και αν είναι αυτοί, όπου και αν είναι. Αυτό το κατάλαβε καθυστερημένα η κυβέρνηση, γιατί θεωρούσε, επειδή το πρόβλημα της ακρίβειας προϋπήρχε και των κοινοβουλευτικών εκλογών και των πρόσφατων αυτοδιοικητικών. Αλλά τότε ήταν άλλα τα πρώτιστα επίδικα. Και όπως λέμε, μέχρι να οριμάσει ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν είναι επίμονο, διέψευσε, να θυμίσω κάποιον υπουργό και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη που λέγανε θα περάσει και η ακρίβεια, είναι θέμα μικρού χρόνου και έτσι κλπ. Ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατάλαβε, και καλά έκανε, καθυστερημένα όμως, γύρω στο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, να θυμίσω, που άρχισε να αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και γι' αυτό είδαμε να εντείνονται τα πρόστιμα. Αλλά τα πρόστιμα δεν λύνουν το ζήτημα της ακρίβειας για τον πολίτη που πάει να ψωνίσει οτιδήποτε, τα βασικά. Και βλέπετε πώς διατηρείται ο πληθωρισμός. Λέτε για τα Τέμπη. Εγώ θα σας θυμίσω ότι προηγουμένως από τα Τέμπη, το πόσο παρατεταμένα και προβληματικά, παρότι ήταν σοβαρό βήμα, μπροστινό βήμα, προοδευτικό βήμα, ο νόμος πλέον για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αποτυπώσει απώλειες
για το κυβερνητικό κόμμα στο σκληρό του πυρήνα. Mm-hmm. Άργησε κάπως να φανεί, νομίζω ότι άρχισε να φαίνεται, αλλά και να μην φαινόταν ακόμη. Οι συζητήσεις πιστεύω που κάνετε κι εσείς με ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, με πολίτες που έχουν στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά έχουν ένα σκληρό συντηρητικό πυρήνα αντίληψης, είναι απέναντι. Και θυμίζω ότι δεν έχει τελειώσει η φθορά, διότι ένα κομμάτι της ιεραρχίας το συντηρεί, άρα έχει πολιτική επίπτωση διαρκείας. Ναι, και θα το δούμε και το συγκεκριμένο τριήμερο με διάφορες μορφές εκδήλωσης. Ελπίζω όχι, παραμένω της ψυχραιμίας, σέβομαι όλες τις απόψεις και εσείς το ίδιο, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι για μερικούς είναι τόσο πολύ σκληρός ταυτωτικός πυρήνας συντηρητικής προσέγγισης που θα το χρεώσουν στον κύριο Μητσοτάκη σε ένα βαθμό. Άλλωστε, ξέρετε και τους προβληματισμούς. Πώς να δει ξανά τα ζητήματα τάξης και ασφάλειας η κυβέρνηση που κάνει και εκεί σπασμωδικές κινήσεις. Όσον αφορά τα Τέμπη, νομίζω ότι εκείνο που δεν υπολόγισαν ποτέ είναι ότι δεν κατάλαβαν πόσο βάρος και ευθύνη, όχι μόνο πολιτική, αλλά και χειρισμού και πολιτικής ενσυναίσθησης, αν μου επιτρέπετε, έχει ο κύριος Καραμαλής πέρα από όλους, που και το γεγονός ότι έτσι όπως χειρίστηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή και άλλα ζητήματα, τον αφήνει συνεχώς στο στόχαστρο και δικαιολογημένα. Και προσέξτε με, δεν λέω εγώ ότι έχει ποινική ευθύνη, αλλά η διερεύνηση αυτή ήταν καθοριστική να γίνει και όχι όπως έγινε στην εξεταστική. Δεν υπήρχε περίπτωση, ιδιαίτερα το ζήτημα της συγκέντρωσης των υπογραφών, για να μιλάμε λίγο απλά, που εντυπωσίασαν και εμένα, να το πω. Δεν ξέρω πώς εντυπωσίασε, ότι υπήρξε τέτοια πλατιά ανταπόκριση. Όλοι αυτοί που έχουν υπογράψει, να το πω εγώ με δικό μου τρόπο, τη διαλεύκανση του εγκλήματος, της τραγωδίας, όπως θέλετε πέστε το, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σοβαρή πίεση που το δείχνει και η δημοσκόπηση. Είπατε το στοιχείο προηγουμένως. Και μιλάμε συχνά τελευταία, με βάση και αυτό που λες, για τη διαμόρφωση μιας κοινωνικής αντιπολίτευσης, η οποία ενδεχομένως να αρχίσει να αποτυπώνεται και σε πολιτικό επίπεδο από ένα σημείο και μετά. Δύσκολο το βλέπω, γιατί και αυτές οι δημοσκοπήσεις, να σας πω κάτι. Ας πούμε, χτες είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής. Έκανε μια πρόταση ο κύριος Πρωθυπουργός. Πού τη βλέπετε να συζητιέται, έστω και με τη χθεσινή της δημοσιοποίηση, γιατί εδώ παίζουμε λίγο κάπως τις αψιμαχίες. Τι θέλω να πω. Θα μου πεις, έχουμε το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά τα μηνύματα είναι σαφή. Όσο συνεχίζεται αυτή η άγρια βαρβαρότητα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία, την εισβολή και του πολέμου, απ' την άλλη η μεγάλη, τι να πω τώρα, το βαρύ έγκλημα, γενοκτονία που συνεχίζεται ασύμετρα στη Γάζα, παρότι τρέχει πάλι ο κύριος Μπλίνκεν, έχουν συγκεκριμένη επίδραση και δεν βλέπω σοβαρή συζήτηση σε όλα αυτά και από την αντιπολίτευση, αλλά σποραδικά. Εδώ έχουμε κεντρικά ζητήματα, ακόμα και για το θέμα των Τεμπών, της Θεσσαλίας, θέλω να πω, μετά την καταστροφή, ενώ βγήκε η έκθεση. Δεν βλέπω να γίνεται σοβαρή συζήτηση και προβληματισμός για την αποτύπωση αυτή που την περιμέναμε για να δούμε κάποιες κινήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο στο ότι αυτό που παρακολουθούμε ως πολιτική αντιπαράθεση σε καθημερινή βάση είναι ένας ανταρτοπόλεμος, να το πω, αποσπασμα... Είναι μια επικοινωνιακή, ένα επικοινωνιακό πινκ-πονγκ, κοιτάξτε που... Επί χιλιάδων θεμάτων όπου το μεγάλο μπλέκεται συνέχεια με το μικρό. Ναι, Δημήτρη. Μα και όχι. Πάει να πάει σε μια επικοινωνιακή, πώς να το πω, λαϊκής κατανάλωσης συζήτηση του τίποτα. Δηλαδή βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάθε υπερβολή, και μιλάει για βδέλες. Ωραία. Και λοιπόν, αυτό είναι μια μείωση της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι βδέλες όποιοι αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, στέκονται πιο κοντά, πιο αλληλέγγυοι στην αγωνία για διαλεύκανση όχι μόνο της τραγωδίας, αλλά για να μην ξανά έχουμε ζητήματα που ξέρετε ότι έχουμε συμπτώματα διαρκείας, ότι μια σειρά πράγματα στη χώρα μας δεν λειτουργούν καλά. Μιλάμε για τα βαθύτερα ζητήματα και τις διαχρονικές αιτίες. Ή μετά οι όποιοι εντυπωσιασμοί του πώς θα γίνει η αντιμετώπιση ακόμα και της προανακριτικής. Εδώ φτάσαν στο σημείο ο κύριος Γεωργιάδης να πυροβολεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Να την κρίνει. Εγώ μέσα στη δημόσια κριτική να είμαι και εγώ και οι υπουργοί και οι όλοι. Αλλά το θέμα είναι, μπορούσε και έπρεπε να τα πει αυτά που είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Μπορεί να είπε και καμιά υπερβολή για το Σύνταγμα. Okay, αλλά ότι υπάρχουν εμπόδια για τη διερεύνηση. Επίσης, επειδή, πώς να το πω, με ενόχλησε όχι τόσο οι βδέλες, όσο η υποτίμηση από το κεντρικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι μα τέλος πάντων, γιατί δεν πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική.
Μα όταν συζήτησαν για προανακριτική με βάση το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας το φθινόπωρο, υπενθυμίζω, εσείς τα γνωρίζετε και τα είχατε παρουσιάσει, το απέρριψε η Νέα Δημοκρατία. Άρα τα επόμενα βήματα, για να μην χαθεί η παραγραφή, επειδή θα την καταψηφίσει, όπως έλεγε ο κύριος Βορύδης από το φθινόπωρο, είναι μόνο όταν έρθει ο φάκελος από τον ανακριτή για τα Τέμπη. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αν βρει το όνομα του Στούμπου, να μην πω πάλι το όνομα του κυρίου Καραμαλή ή οποιοδήποτε άλλο. Άρα τότε θα γίνει η τελική συζήτηση με μαθηματική ακρίβεια και να δούμε τι θα κάνει τότε η κυβερνητική πλειοψηφία. Θεωρείτε... Επίσης δεν καταλαβαίνω ότι δεν παρακολουθούσαν, όπως λέμε, τη στοιχειώδης αντιδράση. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορούσε να έχει καλέσει όλους τους μάρτυρες. Ποιος θα έχανε κάτι. Ποιος θα έχανε κάτι. Αν είχε πάει και ο κύριος Α και η κυρία Β. Και όχι βέβαια όπως πήγαν ορισμένοι όταν πλέον είχαν κληθεί ως μάρτυρες, ως κατηγορούμενοι μάλλον, όπως ο κύριος Αγοραστός και δεν μπορούσε να μιλήσει. Κύριε Στούμπο, θεωρείτε ότι η φθορά αυτή έχει πιάσει τα βάνη ή θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη στο μέλλον για αυτά πάντοτε τα ζητήματα. Δηλαδή όσον αφορά στον πληθωρισμό, στη διαχείριση των τεμπών, στα θέματα ασφαλείας, έχει χτυπήσει τα βάνη η φθορά για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, επειδή η πραγματική σύγκριση θα γίνεται σε συνδυασμό και των περσινών κοινοβουλευτικών εκλογών και των αποτυπωμάτων που είχαμε τότε, αλλά και με τις ευρωεκλογές του 19, εγώ θέλω να παραμένω σοβαρός να συγκρίνουμε και τα ομοειδή, η Νέα Δημοκρατία και η δική της, ας το πούμε, προσέγγιση είναι να παραμείνει πάνω από το 30. Εάν δεν αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα, με κάποιες κινήσεις, τις ανάγκες των πολύ χαμηλών εισοδημάτων των μικρών, των μεσαίων με την ακρίβεια, ενδεχομένως θα δούμε και άλλες απώλειες. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Αν δεν κάνει κινήσεις και το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη καμπάνα της Μούντις, γιατί θυμάστε την περιμέναν την αναβάθμιση, δεν μπορούσε να έρθει από τη Μούντις που είναι ο πιο σκληρός σε εισαγωγικά κριτής, τι είπε, ότι αφού τόσο η ανάπτυξη αντί για 2,4 ήταν 2, να μην το πάω πλατιά τώρα για όσους μας βλέπουν. Προσέξτε. Και αμέσως ο κύριος Μητσοτάκης αναπροσάρμοσε μια καλλιεργημένη κατάσταση που λέγανε πολλά στελέχη της κυβέρνησης, ότι θα υπάρχει το επίδομα του Πάσχα, σας θυμίζω. Είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Αν δεν υπάρξει αυτό και δεν αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και στις αγορές των πρώτων ειδών ανάγκης, θα συνεχίσει να έχει απώλειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ανατρέπεται το πολιτικό σκηνικό. Δημητρή, για να δούμε και αυτό. Δεν υπάρχει εικόνα ανατροπής ή δυναμικής ανατροπής. Για να δούμε όμως και την αριστερά και την κεντροαριστερά. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο να τσιμπάει, να το πω έτσι. Είναι σε ένα 15% στη Μέτρων και το ΠΑΣΟΚ να μένει στάσιμο. Πού το αποδίδεις αυτό? Πρώτα απ' όλα, για να βλέπουμε όλη τη γεωγραφία, πολλοί θεωρούσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισης, εκλογής και δραστηριοποίησης εν πολύ σε επικοινωνιακά θέματα του κυρίου Κασελάκη, έχουν χάσει τη συνέχεια ότι ο κύριος Κασελάκης, λέω ένα παράδειγμα, με ψυχραιμία, το γεγονός ότι παρουσίασε πριν από λίγες μέρες δύο προτάσεις, να το πω έτσι, δύο πλαίσια προτάσεων, ένα για τα οικονομικά ζητήματα και φορολογικά, ασχέτως πώς τα κρίνει η Νέα Δημοκρατία, εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε, παρουσίασε πάντως ένα πλαίσιο συνεκτικότερο για κάποιο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης αριστεράς, που έλεγε κάποια πολιτικά πράγματα. Μπορεί να θεωρεί κάποιος ανέφικτα, υπερβολικά, αυτά είπε. Και μόνο λέω ένα παράδειγμα που είπε να καταργηθεί η προκαταβολή του φόρου, που ξέρετε το περιμένουν πολλοί και το ζητούσαν και από τη Νέα Δημοκρατία, ακουμπάει μια σειρά μεσαίους. Επίσης παρουσίασε ένα πλαίσιο για την Ευρώπη και τις ευρωεκλογές. Αυτά, πώς να το πω, βοηθήσαν τη συνεκτικότητα την πολιτική στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και να μην υποτιμάνε ορισμένοι ότι το γεγονός ότι είχε πριν ένα 11-12 και τώρα έχει το 13, δεν με ενδιαφέρει εμένα το αριθμητικό, αλλά αν το αθροίσει κανείς μαζί με τα μικρά ποσοστά που παίρνει προς το παρόν ή σταθερά η Νέα Αριστερά, λέω ένα παράδειγμα, ή και το ελάχιστο ποσοστό που καταγράφεται, υπενθυμίζω, και το κόμμα του κυρίου Κόκαλη, που ήταν μέχρι τώρα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έχει φτιάξει το πράσινο κόμμα που το λέει κόσμος, όλα αυτά ξεπερνάνε το 18% που είχε στις περσινές κοινοβουλευτικές εκλογές. Άρα η γενικότερη αποτύπωση, εννοώ σαν χάρτης πρόθεσης και όχι συνοχής βαριάς και στρατηγικού χαρακτήρα, διατηρείται στην περιοχή της αριστεράς. Όσο αριστεράς, κεντροαριστεράς, προοδευτικής, όπως θέλετε πέστε το, δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Άλλωστε, αν θέλετε να πω μια κριτική για την αριστερά, η γνώμη μου ήταν παλιότερη και παραμένει,
όσο έπαιζε το μαύρο άσπρο για τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή πραγματικότητα, μόνο να χάνει μπορούσε, ενώ αν προσεγγίσει τη σύγχρονη κατάσταση, τα σύγχρονα προβλήματα με πιο ρεαλισμό και πια μια ευκρίνεια προτάσεων για αποτελέσματα, θα έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και με και, το ΠΑΣΟΚ. Και για το οποίο για δεν το μπορεί ΠΑΣΟΚ να ξεφύγει. Να ξεφύγει από την ίδια περίπου καταγραφή. Δεν έχει σημασία αν σήμερα είναι δεύτερο, τρίτο, ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο, τρίτο. Ας το δούμε στη συνέχεια. Άλλωστε, όταν φτάσουμε στο σκληρό πυρήνα των τελευταίων 50 ημερών εν ώψη της κάλπης των ευρωεκλογών, θα φανούν περισσότερο. Αν χάνει κάτι το ΠΑΣΟΚ, είναι επίσης στο πόσο συγκεκριμένα βάζει ζητήματα για την αλλαγή των συσχετισμών μέσα από την παρουσίαση μια σειρά ζητημάτων, όπως και πρόσφατα με τα θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή αν θέλετε πέστε το παραρτήματα που λέει η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι και με αυτό το στοιχείο ακόμα η κυβέρνηση έκανε κακό υπολογισμό. Πέταξε πάρα πολλά πυροτεχνήματα τα οποία θα με θυμηθείτε και στη συνέχεια δεν θα έχουν την ίδια ανταπόκριση και δεν μιλάω για την αντίδραση τη δικαιολογημένη των φοιτητών όπως το κατάλαβαν ή δεν το κατάλαβαν ή πανεπιστημιακών και άλλων. Εδώ επανέρχεται το θέμα ότι η κυβέρνηση όταν δεν βλέπει την υποδοχή που περιμένει φτάνει στο σημείο να θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική που είχε πριν από ένα χρόνο. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Άνοιξε πάρα πολλά θερμά μέτωπα ταυτόχρονα, Δημήτρη Στούμπο. Ταυτόχρονα. Θα σωστά δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Όλα μαζί δεν γίνονται στην πολιτική πάντως. Και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Έχουμε τρεις μήνες πάντως μέχρι τις εκλογές, 2,5 μήνες θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και με μια έννοια να το πω διαφορετικά, από χτες περάσαμε στη φάση, ας το πούμε έτσι, ότι μεγαλώνει η ημέρα. Οπότε θα έχουμε περισσότερο φως σε όλα τα δεδομένα, άσχετα πώς το προσεγγίζουμε. Μακάρι, περισσότερο φως ζητούμενο σε όλα. Ελπίζοντας ότι θα είναι περισσότερο φως για όλους και όχι μόνο για ορισμένους που θέλουν κυρίως το δικό του συμφέρον. Εντάξει. Δημήτρη Στούμπο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό τριήμερο.